και χτυπώντας την πλάτη στον άλλον. Κλείνοντας τη σκέψη μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δίνετε την ευλογία. Δεν είναι δεδομένο. Είναι όμως αίσθημα αγάπης, το οποίο το αισθανόμαστε από το πρόσωπό σας, και εμείς να ξέρετε ότι σας αγαπάμε πάρα πολύ και να υπολογίζετε, αν και είμαστε μικροί, να υπολογίζετε σε εμάς, στην αγάπη μας και στη θέληση να σταθούμε και σε δύσκολες στιγμές δίπλα σας. Εφ, ευχαριστώ που δέχτηκες και βοήθησες και ανέλαβες το τολμηρό αυτό εγχείρημα. Νιώθω ευλογημένος από τότε που χειροτονήθηκαν και πέρασαν και δύο δύσκολα χρόνια όπως για κάθε ιερέα, αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω μεγάλη ευλογία που είμαι ιερέα στη Διάβα. Και η μεγαλύτερη ευλογία είναι η Θεία Λειτουργία. Όλα τα άλλα, οι επιμελητικές δραστηριότητες, αυτά απορρέουν από το γεγονός της Θείας Λειτουργίας. Θέλω να κλείσω σε ένα λεπτό με λόγους του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος είχε γράψει το 364 περίπου στους νέους της εποχής ένα έργο, ομιλία προς τους νέους, πώς μπορούν να εφηληθούν από τα γράμματα. Γιατί ο αυτοκράτορας Ιουλιανός είχε απαγορεύσει στους χριστιανούς δασκάλους να διδάσκουν τη ρητορική, τη φιλοσοφία και τη φιλολογία. Είναι πολλά αυτά που με παρακινούν, παιδιά μου, να σας συμβουλεύσω, όσο θεωρώ ότι είναι άριστα και όσο έχω την πεποίθηση ότι σας συμφέρουν, εάν τα προτιμήσετε. Μην απορείτε δε, αν λέγω ότι από μόνος μου εγώ ίδιος έχω βρει κάτι πιο ωφέλιμο, ενώ εσείς καθημερινώς φυτάτε σε διδασκάλους και συναναστρέφεστε τους λογίους από τους αρχαίους άντρες με το να μελετάτε τα έργα που έχουν αφήσει. Εμείς, παιδιά μου, παραδεχόμαστε ότι αυτή εδώ η ανθρωπίνη ζωή δεν έχει καμία αξία και γενικά δεν θεωρούμε ούτε ονομάζουμε αγαθό κάθε τι που μας είναι ωφέλιμο μόνο εις αυτήν. Αυτά λοιπόν που μας βοηθούν προς αυτή την ζωή, λέγουμε ότι πρέπει και να τα αγαπούμε και να τα επιδιώκουμε με όλη μας τη δύναμη. Αυτά όμως που δεν φτάνουν προς εκείνη τη ζωή, να τα περιφρονούμε ως ανάξια λόγου και να συναναστρεφόμεθα με ποιητές και λογογράφους και ρήτορες, με όλους τους ανθρώπους από τους οποίους πρόκειται να προέλθει κάποια ωφέλεια δια την επιμέλεια της ψυχής. Και η βιβλιοθήκη δεν έχει αυστηρώς εκκλησιαστικά βιβλία, περιέχει και ρήτορες και φιλοσόφους και ποιητές. Σας θέλουμε δίπλα μας με την ευλογία του επισκόπου μας. Αξιότιμε Πάτερ Ηρακλή, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να παρευρεθώ στα εγκαίνια της Πολυζωίου Ενωριακής Βιβλιοθήκης του Αγίου Δημητρίου Διάβας, αλλά προγραμματισμένες υποχρεώσεις δεν μου το επιτρέπουν. Είναι σημαντικό να ευδοκιμούν προσπάθειες πνευματικής καλλιέργειας και ουσιαστικής ψυχαγωγίας, που μόνο η φιλαναγνωσία πνευματικών χριστιανικών βιβλίων μπορεί να προσφέρει στο κοινό που επιθυμεί την ισορροπία, τη γαλήνη και την πνευματική πρόοδο. Άλλας της υγιής, εάν δε το άλλας μορανθήν, τι μη αδυστήσετε, ίσου δε ενισχύεται, μη βυθύνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων, ημίσεστε το φως του κόσμου, που δίνεται πόλης κρυμπήν επάνω όρους κειμένη, που δε και ουσι δείχνουν και έπτεθε τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνία και λάμπη πάση της εν τη οικία, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής, μη νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ουκ ήρθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Έτυχεν εν ειρήνη του Κύριου δεηθώμεν, υπέρ της άνωσης εν ειρήνης και σωρίας των ψυχών ημών του Κύριου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ της θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κύριου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεοκλήτου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κύριου δεηθώμεν, υπέρ του Αγιευθύνη του Ειδωρτού του τη δυνάμει και ενεργεία και επιθυτήση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊθώ. Ανάξω το Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και το Θεό σου Πνεύματι και και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και των σωφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτεν μας. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησο την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος
και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτεμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου είτε στη βασιλέση κατά πάντων. Ελάτε, πιάστε και εσείς την κορδέλα. Όχι, δεν θα ζει. Τώρα πώς θα βάλουμε. Τώρα, έλα, Μαρία. Έτσι, λίγο το χέρι. Έλα, Πρόεδρε, και εσύ. Λοιπόν, κόβω. Στη γραμμή.